Κύριε Δήμαρχε, για εξηγήστε μας εδώ πέρα τι έχει συμβεί. Είναι νομίζω ένα σημείο που μπορεί να κατανοήσει κάποιος αν το δει σε πόσο ακραία ήταν τα φαινόμενα. Εδώ βρίσκομαι σε μια περιοχή, στο περιφερειακό Ταλμηρού. Είναι μια ήπια κλίση, αλλά βλέπετε ενώ το ποτάμι είναι 150 μέτρα εκεί τη απόσταση από τη μία στην άλλη. Παρόλα αυτά ήταν τόσο μεγάλο το εύρος του κατακλυσμού, θα έλεγα, που εξαφανίστηκαν ένας δρόμος. Ένας δρόμος ο οποίος είναι περιφερειακός, είναι ανάμεσα στο ποτάμι και κυρίως εκεί που εκτείνονται όλες τις σχολικές μονάδες. Αυτό βεβαίως το 1953 ήταν όλο ρέμα. Είναι ένας δρόμος που έγινε μέσα στο ρέμα. Έτσι, όχι μόνο ο δρόμος. Και τα σχολεία. Και τα σχολεία και όλα. Και το πολιτιστικό. Βέβαια, έχουν περάσει τώρα 70 χρόνια, δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Απλώς αυτό το σημείο ήταν το πιο ευάλωτο, δεν είχε ζαζανέ, δεν είχε υποδομές και εξαφανίστηκε. Αλλά έχουμε ζημιές και κατά μήκος μέχρι την άλλη, μέχρι τη γέφυρα κάτω, που οδηγεί προς τον Πλάτανο. Και εκεί έχουμε μικρότερες ζημιές βέβαια. Αλλά είναι ενδεικτικό του μεγέθους της καταστροφής και όσο ανεβαίνουμε πιο διεκτικά προς το βουνό, τόσο μεγαλύτερες καταστροφές. Δηλαδή σε αυτό το ποταμό, σε αυτό το χήμαρο, δεν υφίσταται καμιά διάβαση και καμιά γέφυρα μέχρι τον Εχωράκη απάνω. Δημαρχέ, εδώ είναι που θέλει να γίνει ένα έργο πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ ένα έργο, άμα είναι να αποκαταστήσουμε και να το φέρουμε σε. Για να μην έχουμε ξανά τέτοια θύματα, πρέπει να γίνει όλος ο δρόμος μέχρι κάτω στη γέφυρα όπου είναι εργατικές κατοικίες. Αν γίνει ένα σωστό έργο, θα μας προφυλάξει από τέτοιες θερμινίες. Ναι, γιατί δίπλα είναι η πόλη. Ναι, άρα ναι, εδώ είναι κρίσιμο πια το θέμα. Είναι περιφερειακός δρόμος. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η αποκατάσταση μέχρι τέλος του δρόμου περίπου 1,5 χιλιόμετρο. Για να μην φοβόμαστε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία από ό,τι φαίνεται θα τα έχουμε στη ζωή μας.